η Σύμβουλη. Ήρθαμε σήμερα έστω και αργοπορημένα, αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε για ποιο λόγο δεν τύχαινε να παρευρεθούμε σε κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι τα περισσότερα Δημοτικά Συμβούλια συνέπειναν με τα Περιφερειακά Συμβούλια, οπότε αυτό είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Τα Περιφερειακά Συμβούλια συνήθως γίνονται Δευτέρα και Τετάρτη. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να πω το εξής, ότι για τη νέα προγραμματική περίοδο ήδη έχει γίνει μια επαφή με το Δήμαρχο για τον προγραμματισμό που έχει η Περιφέρεια για το νέο ΣΕΣ. Θα θέλαμε τόσο εμείς όσο και ο κύριος Καρυπίδης την συνδρομή των τόσο όλων των παρατάξεων της συμπολίτευσης, της αντιπολίτευσης, να εστιάσουμε σε αυτό που λέγεται προγραμματισμός. Το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι το 2000, μέχρι τα τέλη του 2015, όσο και αν φαίνεται μεγάλο, θα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι η διαγνωρίμαση του έργου είναι πολύ περιορισμένο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ετοιμάσουμε, να μελετήσουμε και να οριμάσουμε νέα έργα. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή έχουμε όλη την καλή διάθεση μαζί να συναποφασίσουμε τις κατευθύνσεις που θα πρέπει, τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις που θα πρέπει να έχει ο νομός. Δεν ξέρω βασικά πόσο χρόνο έχω. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή ήδη έχουμε δώσει βαρύτητα σε αυτό που λέγεται πρωτογενής τομέας και γι' αυτόν τον λόγο γίνεται και μία προσπάθεια τόσο από μελέτες εξυγχρονισμού αρδευτικών, κάποιες λιμνοδεξαμενίες που μελετώνται, όσο επίσης και κάποιες πρωτοβουλίες όπως είναι η επιστοποίηση ξύλου, ο εδαφολογικές αναλύσεις και πολλά τα οποία έρχονται που έχουν να κάνουν και με την γενετική βελτίωση σταυρικών ζώων παραγωγής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλω να πω ότι η Περιφερειακή Αρχή, τουλάχιστον στην Περιφερειακή των Καρδενών, δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό που λέγεται πρωτογενής τομέας. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε και να βοηθήσουμε εμείς όσο μπορούμε σε αυτό που λέγεται χιονοδρομικό κέντρο. Είμαστε στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής και όλων των Δημοτικών Συμβούλων να βοηθήσουμε με την πλευρά μας όσο μπορούμε, είτε στελεχειακά, είτε μελετητικά, είτε και οικονομικά, για να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία για το νέο ΣΕΣ, ώστε να μπορέσει το χιονοδρομικό να έχει μια πρόταση βελτίωση, μια πρόταση εξυγχρονισμού. Ο κύριος Περιφερειάρχης ήταν εδώ πριν από μία εβδομάδα, όπου είχαμε μία επαφή και με τον Δήμαρχο, όπου μας διαβεβαίωσε ο κύριος Δήμαρχος ότι στα μέσα προς τέλη Ιουνίου θα έχουμε έτοιμη και την μελέτη για τον δρόμο Γρηγορά Βασιλίτσα. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι θα δώσει επιμονή στον ορεινό όγκο και θα είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να αποτελέσει και από γέφυρα για το νέο ΣΕΣ. Επίσης, εμείς είμαστε στη διάθεση όλων των δημοτικών συμβούλων, με τους περισσότερους βέβαια έχουν καθίσει, έχουν μιλήσει, έχουν έρθει στο γραφείο της Περιφερειακής Ενότητας και έχουμε κάνει ήδη κάποιες συζητήσεις. Βέβαια, το καλύτερο απ' όλα θα είναι να υπάρχουν προτάσεις μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και να μπορέσουμε να τις στηρίξουμε για να είναι έτοιμες, όπως είπα ξανά, για το νέο ΣΕΣ. Θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι τόσο δικιά μου πεποίθηση όσο και των συνεργατών περιφερειακών συμβούλων, πείτε όπως θέλετε, είναι να σχεδιάσουμε από εδώ και μπρος. Μας ενδιαφέρει περισσότερο να υλοποιήσουμε έργο, μας ενδιαφέρει περισσότερο να
να συνεχίσουμε πράγματα που είχαν ξεκινήσει από τον οποιοδήποτε δήμαρχο, δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Αυτό που πιστεύουμε και αυτό που θέλουμε είναι να πάει ο νομός, να πάει μπροστά η περιφερειακή ενότητα. Τώρα κάτι άλλο, δεν θα ήθελα να σας... αν θέλετε κάτι εσείς να με ρωτήσετε, μια που είμαι εδώ, πολύ ευχαρίστως. Αλλά θα το πω για άλλη μια φορά, οι πόρτες της περιφερειακής ενότητας είναι πάντα ανοιχτές για όλους, από όσο μπορεί και αν προέρχεται, ό,τι και αν πίστευα, ό,τι και αν πιστεύω. Αναφερθήκατε κύριε Σημαντράκου στο κύριο Μητσοτάκη και συγκεκριμένο πάρα πολύ. Σαν πρόεδρο του οικονομικού, το τελευταίο κύριο σας έχω ενήμερο βέβαια για την εξέλιξη του Master Plan. Καλό θα ήταν την άλλη εβδομάδα, επειδή θα έχουμε την κοινική προκήρυξη την επόμενη Δευτέρα, να με αγώδωσε το Δημάρχο του Οικοδήματος και την Περιφέρεια να κάνουμε μια σύσκεψη. Γιατί υπάρχει άμεσο κίνδυνο να χαθούν και τα 195.000 που είμαστε πλάτη. Οπότε θα σημειωθούμε την επόμενη εβδομάδα για να, αν θέλει να ερωθούμε όλοι μαζί, για να δώσουμε, να σπρώξουμε το συγκεκριμένο έργο. Κύριε Μασίκα, γνωρίζετε πολύ καλά το πόσο θέλω και εγώ να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Εγώ είμαι στη διάθεση τόσο του φορέα όσο και του Δήμου. Για οτιδήποτε χρειαστείτε, όσες φορές και αν χρειαστεί να πάμε στην Αθήνα για να πιέσουμε, γιατί πλέον το έργο έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Χρειάζεται η συμφωνία μεταξύ δύο αρχηγών εντός εισαγωγικών, του κ. Κοντονή και του κ. Σταθάκη. Οπότε θα είναι το επόμενο βήμα. Οι χρόνοι είναι μικροί, ωστόσο ευελπιστούμε αυτό να πάει καλά. Επίσης, κάτι άλλο που αξίζει νομίζω να ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι το γεγονός ότι πριν από μερικές μέρες ο κύριος Καρυπίδης είχε μια συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σπίρτσι, όπου είχαν συζήτηση για την κατασκευή του Ε65. Τόσο για μας όσο πιστεύω και για όλους μας εδώ μέσα, ο Ε65 είναι ένα έργο το οποίο πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε και να πιέσουμε για την ολοκλήρωσή του. Περίπου είναι 33 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως το Κυπουργείο ή στους Μαυραναίους που κάποτε θα κουμπώσει σε ένα από τα δύο σημεία. Το θετικό είναι ότι ο Υπουργός είναι πρόθυμος για περαιτέρω συζήτηση, διότι στην κουβέντα θα πρέπει να σου πω ότι συμμετείχε ο κύριος Αγοραστός του Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Καρυπίδης μαζί με ομάδα συνεργατών και υπάρχει και η δυνατότητα πλέον από ό,τι μας έχει ενημερώσει ο κύριος Καρυπίδης, είναι ο Υπουργός να υπογράψει επέκταση συνδρομητική σύμβαση μάλλον με τους παραχωρησιούχους για την κατασκευή του δρόμου από Καλαμπάκα μέχρι Βεβαινά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να επαναλαφθούμε σε αυτό. Μάλιστα και μας είπε ο κ. Καρυπίδης ότι ο Υπουργός είναι διατημένος να έρθει τον επόμενο μήνα ή τον επόμενο δίμηνο, ώστε να δει και αυτός πώς μπορεί να έχει μια κουβέντα με όλους τους φορείς. Εννοείται ότι για μας αυτό, αν επιτευχθεί, θα είναι μεγάλη βοήθεια για αυτό που λέγεται Περιφερειακή Ένωση Βεβαινών, όσο και για όλη την περιφέρεια της Μακεδονίας, διότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η οδός προς την Νότια Ελλάδα, που είναι η λύση η οποία είναι πιο οικονομική. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να σταματήσουμε άλλους δρόμους που μπορούν να εγκαθούν σε άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα, είτε λέγεται Ε10 είτε οτιδήποτε άλλο, μακάρι να γίνουν όλα αυτά τα δίκτυα και να βοηθηθεί η περιφέρεια, αλλά μπορώ να σας πω ότι η απόφαση, τουλάχιστον μετά από εισήγηση που είχαμε στην Εκτελεστική Επιτροπή πριν από 3-4 μήνες, απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι
ότι η οδός προς την Νότια Ελλάδα, η οδός η οποία πρέπει να πιέσουμε για να κατευθυνόμαστε προς την Αθήνα, είναι έως 65. Άρα είναι κοινός στόχος τόσο στις περιφερειακές ανατολικοτονών, όσο και στις περιφέρειες, η πίεση για την ολοκλήρωση αυτού του δρόμου. Ευχαριστώ.